Αυτό το φάρμακο αυτή τη στιγμή, Μολνουπίραβιρ λέγεται, έτσι, για την ιστορία να το πω. Πώς λέγεται? Μολνουπίραβιρ. Μολνουπίραβιρ. Μολνουπίραβιρ mm-hmm. είναι κάτι σαν το ρεμντέσιβιρ, αλλά από το στόμα. Mm-hmm. Και το οποίο δουλεύει πάνω στην στη γονιδιακή, γονιδιακό πολλαπλασιασμό του ιού μέσα στο κύτταρο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι σταματάει το, δημιουργεί κακέκτυπα του ιού και σταματάει το, την παραγωγή του ιού. Οι πρώτες μελέτες δείχνουν, είναι πολύ ενθαρρυντικές, έχουν ένα 50% μείωση της νοσηρότητας και μηδέν θανάτους σε μικρό αριθμό ατόμων, ενώ στο αντίστοιχο κομμάτι τμήμα των ανθρώπων οι οποίοι δεν παίρναν τίποτα, γιατί συγκρίνεις αυτό το φάρμακο με κάποιο φάρμακο εικονικό. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάσαν και είδαν ότι δεν πέθανε κανένας, ενώ από το άλλο την ομάδα που πέθαναν 8 άτομα, σταμάτησε η μελέτη, γιατί είναι ανήθικο. Όταν βλέπεις ότι ένα φάρμακο δουλεύει, να μην το σταματήσει την άλλη ομάδα. Και αυτό έκανε το γύρο του κόσμου. Περιμένουμε λοιπόν τώρα αυτό του από το στόμα τους να μας αλλάξει την πορεία. Αυτό αρχίζουμε φάρμακο... λοιπόν και μπαίνουμε μέσα στα από του στόματος φάρμακα, τα οποία αδρανοποιούν, εμποδίζουν τον ιό είτε να μπει στο κύτταρο είτε να πολλαπλασιαστεί, και αυτά τα φάρμακα τα χρειαζόμαστε τώρα. Όπως έχουμε για τη γρήπη το ρελέζε και το ταμιφλού, προσπαθούμε να κάνουμε ένα τέτοιο, προσπαθεί η βιοτεχνολογία και η επιστήμη να κάνει ένα τέτοιο φάρμακο. Φαίνεται ότι αυτό δουλεύει και θα μπορεί να το πάρει κανείς στο σπίτι. Αυτό βέβαια δεν είναι για αύριο, έχει δρόμο μπροστά του ακόμα. Αυτό και... το φάρμακο που λέτε τώρα, το μονουλοπίραβιλ, αν το έγραψα σωστά, εντάξει, μπορεί να αντιμετωπίσει, να βοηθήσει λέει και στην γρήπη? Όχι, η γρήπη δεν έχει καμία σχέση. Τα φάρμακα της γρήπης είναι αλλιώτικα από τα φάρμακα του κορονοϊού, γιατί είναι δύο διαφορετικοί και διαφορετικοί μηχανισμοί. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι να βγάλουμε φάρμακα όπως αυτό, το οποίο... Αυτό στην Ελλάδα πότε θα μπορούσε να έρθει? Θεωρητικά πρέπει να περάσει από τον FDA. Μετά, τώρα έχει κατατεθεί στον FDA αυτή τη στιγμή, δεν πέρασε. Δεν υπάρχει σε κάποια χώρα εφαρμόζεται, να χρησιμοποιείται. Μόλις τέλειωσαν οι κλινικές δοκιμές που απέδειξαν ότι είναι δραστικό. Μετά θα περάσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και μετά θα έρθει. Ωστόσο όμως δεν είναι φάρμακο το οποίο είναι παίξεγέλας, είναι ακριβό. Είναι πολύ φτηνότερο από τα υπόλοιπα που δίνουμε ενδοφλέβια. Είναι πολύ φτηνότερο από τα μονοκλονικά αντισώματα. Αλλά είναι ακριβό και αυτό, πρέπει να στοιχίζει περίπου 70 ευρώ την ημέρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα φάρμακο που δίδεται με τη μορφή, ας το πω έτσι, πιο λαϊκά, αντιβίωσης. Είναι ένα χάπι αντιβίωσης. Είναι το φάρμακο που εμποδίζει τον αιώνα πολλαπλασιαστή. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά... Η δεύτερη κατηγορία φαρμάκων είναι από τη στιγμή που θα μπει ο ιός μέσα και θα αρχίσει να πολλαπλασιάζεται και αρχίζει ο οργανισμός να αντιδρά υπέρμετρα σε αυτή την είσοδο του ιού και δημιουργείται αυτό που λέμε η φλεγμονώδης καταιγίδα, και χρειαζόμαστε άλλα φάρμακα που δεν είναι αντιϊκά, αλλά είναι αντίθετα στη φλεγμονή. Υπάρχουν τέτοια φάρμακα αυτή τη στιγμή σε αυτή τη στιγμή έρευνας. Το είπαν και προηγουμένως και ο κ. Γεωργόπουλος και ο κ. Κοφτερίδης, ότι αυτά τα φάρμακα αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Έχουμε 4 τέτοια φάρμακα στη φαρέτρα μας. Στα νοσοκομεία δηλαδή τα ελληνικά υπάρχουν? Τα οποία βεβαίως υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Mm-hmm. Και τα οποία μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει με ειδικές συνθήκες. Και τα οποία αυτά 4 φάρμακα είναι ακόμα σε κλινικών trials και θέλει ειδική διαδικασία. Ωστόσο, ένα από αυτά, η ρεμδεσιβίρη, αλλά και η κορτιζόνη, είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πράξη επίσημα στα νοσοκομεία. Και βέβαια, το τελευταίο λόγο έχει σε αυτούς που πάνε στη μονοδεντρική, έχει αυτό που είπε ο κ. Γεωργόπουλος, ότι η αναπνευστική διαχείριση είναι αυτή που είναι το α και το ω προς το παρόν. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 2 ειδών φαρμακευτικά σκευάσματα. Αυτά που εφαρμόζονται
σε ανθρώπους που νοσηλεύονται σε κλινικές COVID κυρίως. Αντιλαμβανόμαστε στη μονάδα εντατικής θεραπείας αυτά κυρίως, δεν έχουν πολύ σημαντικό και ρόλο. Υπάρχει, ναι. Και έχουμε και κάποια φάρμακα, όπως αυτό που είπατε νωρίτερα, που είναι σε στάδιο διερεύνησης, έρευνας και περιμένουμε το πότε θα ανάψει το πράσινο φως για την κυκλοφορία. Επειδή στο σπίτι. Τα εμβόλια ήρθαν γρήγορα. Όταν έχουμε ένα φάρμακο που είναι τόσο αποτελεσματικό, όπως αυτό που είπατε νωρίτερα, τώρα μονουλοπυραβίλ, αν το είπα σωστά. Δεν έχει σημασία, είναι ναι. Από το στόμα. Από το στόμα. Αυτό λοιπόν το φάρμακο, γιατί δεν, από τη στιγμή που είναι αποτελεσματικό, δεν δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το OK να χρησιμοποιηθεί? Δεν το δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το δίνει το FDA, το Αμερικάνικο σωστά, πρώτα και σωστά. Μετά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Σας είπα και πάλι ότι αυτά τα φάρμακα τα οποία έχουν είναι άλλα δυο στη σειρά που είναι φάση 2 και 3, έτσι τουλάχιστον είναι οι φάσεις που εγκρίνεται ένα φάρμακο. Τώρα αυτό έχει φτάσει στη φάση 3 που θα πρέπει να πάρει το FDA, το approval για επίγουσα χορήγηση και να μπει. Κατανοητό. Στη μια παρόμοια δηλαδή διαδικασία με τα εμβόλια. Ακριβώς η ίδια διαδικασία. Ωστόσο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ξεκινήσαμε να έχουμε φάρμακα από το στόμα. Είναι άλλα δυο όπως είπαμε στη φαρέτρα και τρέχουν μελέτες οι οποίες πολύ γρήγορα θα τελειώσουν και θα έχουμε και μάλιστα. Από εκεί. Τώρα, ακούσαμε πριν από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πριν από 4-5 μήνες, τη διαδικασία και μάλιστα μια συνεργασία που ήταν ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα με ένα εισπνεώμενο φάρμακο. Είχε κάνει και κάποιες τοποθετήσεις και ο καθηγητής Τσιόδρας πάνω σε αυτό. Ένα φάρμακο που έρχεται ως σπρέι, ως ρινικό σπρέι από το Ισραήλ. Σε τι φάση είναι η έρευνα αυτή? Ναι, από ό,τι γνωρίζω, αυτό το φάρμακο συμμετέχουν 2 ή 3 κέντρα στον ελληνικό χώρο. Είναι ένα εισπνεώμενο μια εισπνεώμενη ουσία η οποία μπλοκάρει την είσοδο του ιού μέσα στα κύτταρα και η οποία φαίνεται από τις προφορικές συζητήσεις ότι πάει καλά. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα να πει κανείς ότι είναι έτοιμο, γιατί είναι διάφορα κέντρα σε όλη την Ευρώπη που συμμετέχουν. Θα μαζέψουν τα δεδομένα και θα αποφασίσουν. Το μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή βήμα-βήμα αρχίζουμε να βλέπουμε μπροστά μας φάρμακα που θα τα παίρνει για πρόληψη ο άρρωστος στο σπίτι με το που θα αρχίσουν τα συμπτώματα. Φάρμακα τα οποία είναι για τους νοσηλευόμενους αρρώστους με μέτρια και χαμηλή επίπεδο νόσησης και φάρμακα τα οποία είναι σε υψηλό επίπεδο σε μονάδες εντατικής και σε πολύ βαριά αρρώστους. Χρονοδιάγραμμα έχουμε γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θέλουν αυτά τα φάρμακα να δοθούν εφόσον λήξει η πανδημία. Πρέπει να ρηχτούν στη μάχη όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τι λέει η παγκόσμια βιβλιογραφία και έρευνα? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες έγκρισης. Ξέρετε, οι διαδικασίες έγκρισης, αυτά τα φάρμακα δεν απευθύνονται σε 100 ανθρώπους ούτε σε 100.000. Απευθύνονται σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και οπότε η παραμικρή αστοχία καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ. Απόλυτα άρα κατανοητό. Περνάνε από πολύ αυστηρά κριτήρια, από πολύ αυστηρές μελέτες, από πολύ αυστηρό έλεγχο μέχρι να πάρουν το τελικό OK. Γι' αυτό και κρατάνε κάποιο χρονικό διάστημα. Σιγά σιγά το μικραίνουμε το διάστημα αυτό, αλλά υπάρχει ένα ασυμπίεστο για την ασφάλεια.